for you I have loved, and I'll bless you forever. Last of all Sunday. Λοιπόν, ο θάνατος που ονειρεύτηκα έχει ένα tagline το οποίο θεωρώ ότι την αντιπροσωπεύει πολύ και είναι μια ρομαντική ταινία τρόμου. Τώρα, πώς συνδυάζονται αυτά. Περίεργα, όπως συμβαίνει συνήθως σε κάποιες άλλες ταινίες, άλλες εννοώ, κάποιες πιο μακρινές μας ταινίες, που νομίζω ότι είναι σε μια παράδοση ταινίων που θα μπορούσες να πεις ότι και ο τρόμος έχει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι και ο έρωτας. Δεν μπορούσα να περιγράφεις ένα Ρώμα με Τζούλια του Φόρου, ας πούμε, είναι κάτι σαν Bonnie and Clyde του τρόμου ή σαν να σε το κακό να μπει, κάτι τέτοιο. Και επί της ουσίας έχει να κάνει με τον έρωτα δύο παιδιών, της Δωροθέας και του Χρήστου, έναν καταραμένο έρωτα ενός καταραμένου ζεύγους. Πώς ξεκινάει και πώς ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα το πώς μέσα σε αυτή τη δίνη διαφόρων πραγμάτων εμπλέκεται και η παρέα, ας πούμε, έτσι κατά βάση παρέα της Δωροθέας, όπου μπαίνει μέσα ο Χρήστος. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ ξανά πίσω. Δεν θα πάμε ποτέ κάπου που να φοβάμαι λίγο. Κι άκουσα στη φωνή του τέταρτου του κτίνου να μου λέει: Έλα να δεις. Κοίταξα. Και μπροστά μου στεκόταν ένα χλωμό άλλο. Και το όνομα του καβαλάρι ήταν θάνατο. Και πίσω του ακολουθούσε η κόλαση. Με λένε Δωροθέα. Εμένα Χρήστο. Ο Χρήστος. Είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε. Είμαστε. Να μην φοβάσαι τους εφιάλτες. Ένα κακό όνειρο είναι. Είναι καλύτερο να βλέπεις άσχημα όνειρα από το να μην βλέπεις καθόλου. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να φύγεις, ε? Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, ε? Και άλλες προσπάθειες έχουν γίνει, όχι στο είδος του τρόμου που ζώνει και καλά εκεί τότε. Μπες περιπτώσει γίνονται προσπάθειες για ένα διαφορετικό σινεμά. Μπες περιπτώσει θεωρώ ότι το σινεμά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε μάθει αμύτια το 2010 με φόρμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, κομμωδίες τηλεοπτικής κοπής, ας το πω έτσι, που βγαίνουν σοριδών στο πανί. Γενικότερα η Ελλάδα είναι ένας τόπος που έχει μια σύγχυση, δηλαδή έχουν μπερδέψει λίγο το σινεμά με την τηλεόραση και τα τηλεοπτικά επεισόδια. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη ταινία τρόμου ή οτιδήποτε, ξέρω ότι γίνονται γενικότερα σε διάφορα είδη, διάφορες προσπάθειες και δεν είναι τόσο το είδος, είναι το σινεμά. Είναι μια ταινία που είναι σινεμά. Είναι για σινεμά, θέλει να μιλήσει για σινεμά και είναι για να παιχτεί στο σινεμά. Φυσικά υπάρχει κοινό, όπως υπάρχει κοινό για μια ροκ συναυλία και ίσως και καλά για κάποιες άλλες συναυλίες που γίνονται εδώ πέρα. Όπως υπάρχουν για κάποιες άλλες ταινίες που αν μη τι άλλο στα σινεμά είναι Αμερικάνικες σκίζουν και εμείς σαν είδη ούτε καν έχουμε σκεφτεί να τα αγγίξουμε. Το κοινό υπάρχει. Το θέμα είναι ότι για να φτάσεις στο κοινό πρέπει να ξεκινήσεις εσύ να κάνεις μια προσπάθεια και να μπει το κοινό μέσα στο παιχνίδι. Αν το κοινό το αποκόψεις από την αρχή και πεις α, κοινό δεν υπάρχει, δεν δοκιμάζω κάτι τέτοιο. Δεν θα το ξέρει και ποτέ. Η
είναι θετικό για την ταινία, αν μη τι άλλο. Πέρα από την ταινία, είναι θετικό, αν θες και σαν κίνηση για μια ταινία που είναι λίγο ειδική, λίγο ιδιαίτερη κτλ. Το να βρίσκει έναν δρόμο προς τα εκεί. Και θεωρώ ότι στα Village θα πάρει το κοινό που της αρμόζει. Τώρα, δεν θεωρώ επίσης ότι είναι μια ταινία η οποία δεν έχει δρόμο κάθε άλλο για, για κάποια πιο ειδικά σινεμά, για κάποιες άλλες προβολές ή οτιδήποτε. Δεν είναι ακριβώς ταινία τρόμου, δεν είναι ακριβώς ερωτική ταινία. Πατάει εξίσου. Τώρα θα αναφέρω κάποια παραδείγματα, καλώς ή κακώς τα παραδείγματα τα δικά μου και οι αναφορές μου είναι αμερικάνικο κυρίως σινεμά, ας πούμε, ή ευρωπαϊκό άλλου τύπου. Οπότε θα τα πω και όποιος θέλει να πετάξει την πρώτη πέτρα, ας πούμε. Λοιπόν, η ταινία έχει μεγαλύτερη σχέση με το άσε το κακό να πει, όπως είπα και προηγούμενα, είναι το Natural Born Killers ή με το Bonnie and Clyde ή αν θες από τελευταίες ταινίες με το Twilight, παρά με κάποιες άλλες ταινίες έτσι όπως τις έχουμε στο κεφάλι μας. Δηλαδή, υπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Το Twilight είναι μια κλασική τρελό love story, ας πούμε, στυλ Τιτανικού. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο φρικολάκο. Okay, μπορούν να συνδυαστούν τα πάντα. Why not? Κοίταξε να δεις, έχει βασιστεί σε ένα ρεαλιστικό γεγονός. Είναι μια ιστορία, δεν θέλω σκόπο να την αναφέρω, γιατί είναι πολύ λογικό να πατάς σε κάποια πράγματα, σαν ερεθίσματα και από εκεί πέρα να κάνεις κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια ρεαλιστική βάση. Περισσότερο είναι μια ταινία για τον έρωτα και τη φιλία και κάποια περίεργα πράγματα για τις αντιδράσεις κάποιων ανθρώπων απέναντι σε ασφυκτικά ρεαλιστικά δεδομένα και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα στοιχείο έτσι μεταφυσικό που μου αρέσει πάντα και με συγκινεί ιδιαίτερα όταν πρόκειται ειδικά για love story, ειδικά για κάποια τέτοια πράγματα. Αν τη συνδέσουμε άμεσα την ταινία με το ρεαλιστικό συμβάν πάνω στο οποίο, από το οποίο μάλλον εμπνεύστηκα και εγώ και ο Αντώνης και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι θα δικήσουμε λίγο την ίδια την ιστορία και την ίδια την ταινία. Οι διαφορές τηλεόραση και σινεμά μου φανταστείς ότι είναι τεράστιες. Τι θέλω να πω. Η πίεση χρόνου που υπάρχει στην τηλεόραση υπάρχει και στο σινεμά. Η ένδυα χρημάτων που υπάρχει στην τηλεόραση υπάρχει και στο σινεμά. Δηλαδή, επί της ουσίας για μένα η τηλεόραση ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο γιατί μαθαίνεις να λειτουργείς σε αντίξωες συνθήκες πάρα πολύ γρήγορα, με μικρό budget και να προσπαθείς να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Μ' αρέσουν πολύ οι σκοτεινές ιστορίες και καλώς ή κακώς η μόνη σκοτεινή ιστορία που είχαμε για χρόνια, ας πούμε, στην ελληνική τηλεόραση ήταν αυτές του Πάνου. Δεν είχαμε άλλες. Μ' αρέσουν οι πιο σκοτεινές ιστορίες, μ' αρέσουν οι ιστορίες που καταπιάνονται με πιο περίεργα και πιο μεγάλα θέματα. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Αισθάνομαι πολύ πιο καλά όταν βλέπω τον Νίκο τον Νικολαίδη, ας πούμε, και παρά όταν βλέπω κάποιες άλλες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Αισθάνομαι ότι ανήκω πολύ περισσότερο εκεί. Άρα, ναι, σαφέστατα και όσον αφορά μια τηλεόραση ελληνική ή ένα σινεμά ελληνικό, ναι, είμαι πιο κοντά στην Νίκο Νικολαίδη και πάνω το δοκιμάζω από άλλους. Και αυτό φαίνεται και από αυτό το σενάριο, και δεν είναι μόνο από αυτό το σενάριο, είναι και γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα είναι μια αισθητική, μια στάση γενικότερη. Οι σειρές που πάνω έχουν μια συγκεκριμένη αισθητική, η οποία δεν είναι η αισθητική της τηλεόρασης, όπως κάποιο ψάχνει. Ναι, είναι σινεμά. Δηλαδή, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Τώρα, όσο και να θέλουμε να πούμε άλλα πράγματα, ένα υπέροχο love story πρέπει να έχει δύο υπέροχους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, αν δεν έχεις την Blanchett και τον DiCaprio, δεν θα πας κάπου. Αν δεν έχεις την Jolie και τον Pitt, ας πούμε, δεν θα πας κάπου. Δηλαδή, τι να κάνει. Ναι, σαφέστατα πρέπει κάπου να πας και πρέπει να πας με ωραίους πρωταγωνιστές. Το ωραίος όμως είναι το λιγότερο. Δηλαδή, ναι, ο Ανδρέας είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί και η Τζέιν επίσης. Δεν λέει τίποτα αυτό, είναι εξαιρετική ηθοποιή, είναι πλήρως. Ο ένας ο Χρήστος και η άλλη η Δωροθέα είναι πλήρως αυτό το οποίο ήθελα από αυτούς αυτό το ρόλο, όπως επίσης και όλα τα παιδιά από δίπλα. Δεν θεωρώ κακό το να έχεις λαμπερούς, νέους και ωραίους πρωταγωνιστές και ταυτόχρονα εξαιρετικούς ηθοποιούς. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ και θεωρώ ότι περισσότερο η ταινία, αν είναι, τι να σου πω τώρα, σαν ένα
αν υποτεθείτε ότι πατάει σε δύο σκέλη, θεωρώ ότι πατάει πολύ περισσότερο στο μεταφυσικό και σουρεαλιστικό και σε εισαγωγικά ποιητικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κομμάτι. Πάντως σίγουρα πατάει περισσότερο σε αυτό παρά στο καθαρά ρεαλιστικό της κομμάτι. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, υπάρχει και υπάρχει πάρα πολύ. Ιδάλλως δεν θα με ενδιαφέρει τόσο αυτό το θέμα. Ναι, κοίταξε να δεις, πάντα σε τέτοια πράγματα υπάρχει κίνδυνος να γίνεις γραφικός. Υπάρχουν άπειρες ταινίες τρόμου που έχω δει, γιατί το αγαπώ πολύ σαν είδος, που υπάρχουν κομμάτια τους που είναι τελετές στο ναυάλι κτλ. Τα οποία πραγματικά είναι γραφικά. Θεωρώ ότι το αποφύγαμε και θεωρώ ότι καταφέραμε να μην το κάνουμε. Δεν θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει, έχοντας αυτό το φόβο ή αυτό υπόψη που ισχύει, να αποφεύγεις να αναμετρηθείς και με κάποια άλλα πράγματα και με κάποια άλλα δεδομένα και να πας και ένα βήμα παρακάτω. Το ελληνικό σινεμά δεν έχει τίποτα. Και επί της ουσίας ελληνικό σινεμά δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα τρελό αντάρτικο από 4, 5, 10, δεν έχει σημασία ούτε να τους μετρήσουμε ούτε να τους ονομάσουμε. Πραγματικά τα λατούχους ανθρώπους, οι οποίοι κουβαλάνε ένα σταυρό, ας πούμε, εξαμολιούνται, βρίσκουν και 10, 20, 30 που τους πιστεύουν, φτιάχνουν μια ομάδα. Κάνουν κάποιες ταινίες όπως μπορούν να τις κάνουν, οι οποίες έχουν το ταλέντο τους, έχουν τη σκέψη τους, έχουν τον πολιτισμό τους και όχι τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα τυχαίνει να έχει και ένα αντίκρισμα παρά έξω. Και έτσι προχωράει το πράγμα. Ελληνικό σινεμά επί της ουσίας επίσημο δεν υπάρχει. Το ελληνικό σινεμά το οποίο υπάρχει είναι αυτό που είπα και προηγούμενα και συγγνώμη, έτσι νιώθω και σε όποιον αρέσει αυτό που λέω, το ελληνικό σινεμά είναι τηλεόραση. Και τηλεόραση, μάλιστα κωμωδία, και μάλιστα κωμωδία του λίγο, να μην πω μεγάλες κουβέντες σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι και του ύφους και του ήθους που υπάρχουν και κωμωδίες για σινεμά, εν πάση περιπτώσει. Η ελληνική μας τηλεόραση δεν είναι κωμωδίες που μπορούν να σταθούν σε σινεμά. Αυτή είναι γενικότερα η κατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα. Τώρα, όποιος θέλει να κοροϊδεύεται και να νομίζει ότι είχε πει για μια ταινία ενός ταλαντούχου ανθρώπου, έκανε μια αρχή διαδρομή έξω κτλ. Και ακούστηκε αυτό, αντανακλά σε όλο το ελληνικό σινεμά. Όχι, δεν ανακλά. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό σινεμά. Δεν έχει κανένα νόημα. Ήξερα πολύ καλά ότι είναι μια ταινία η οποία δεν αφορά το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου ή τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα κεφάλαια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχει κανένα νόημα να το ψάξει. Δεν ξέρω καν τι γίνεται με το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα στο ελληνικό κινηματογράφου. Δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται και με ποιον τρόπο. Δεν ξέρω. Ας μείνει και καμιά φωνή που να λέει και τίποτα άλλο, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές ταινίες που θα πάρουν λεφτά το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Μπράβο τους. Ας μείνει καμιά ταινία που να μην πάρει για να ψάχνει τον τρόπο της και τον δρόμο της με άλλους τρόπους.